Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα Flex στα σχολεία, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα αυτό, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τη διαχείριση του Γραφείου Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές που επιλέγονται μέσω διαγωνισμού για να μείνουν ένα χρόνο στη ΣΥΠΑ σε οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε σχολείο εκεί. Η σχετική εγκύκλιος που προωθείται στα σχολεία αναφέρει ότι το πρόγραμμα Flex δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν για τους ανθρώπους και την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καθόλου τυχαία αναφέρεται η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ασία ως περιοχές που υλοποιείται το πρόγραμμα. Δεν διστάζουν να μετατρέψουν στα μάτια της νέας γενιάς τα αμερικάνικα γεράκια του πολέμου σε περιστέρια της ειρήνης και της δημοκρατίας. Αναρωτιόμαστε ποια κουλτούρα και ποιες αξίες θέλει να μεταλαμπαδεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών της ΗΠΑ στους μαθητές μας. Θα τους μάθει για την ιστορία του αντιπολεμικού κινήματος των ΗΠΑ. Θα τους μάθει για τους αγώνες εξίσωσης των δικαιωμάτων λευκών και μαύρων. Ή μήπως θα τους μάθει τις διαβολικά καλές αξίες της αμερικάνικης άρχουσας τάξης για την επιβολή της ισχύως, διαπηρώσεις και συντήρησης σε όλο τον πλανήτη. Καταδικάζουμε τα προγράμματα αυτά, καθώς και τις συμφωνίες που εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ανταγωνισμούς και στους πολεμικούς στην περιοχή μας, θέτοντας το λαό και την νεολαία σε μεγάλους κινδύνους.